Καλησπέρες, γεια σου παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο και σήμερα έχουμε το καθιερωμένο Weekend League Review και ίσως ένα από τα τελευταία reviews που θα κάνουμε σε αυτό το κανάλι. Ίσως να είναι και η προτελευταία ανασκόπηση, αυτό θα το δούμε ανάλογα με το πώς θα πάει το FIFA μετά την Ultimate Touch, γιατί μετά κάτι έχουμε, οπότε έχουμε καταλάβει, πανέρχονται Team of the Week. Και τι παίχτες θα έχει Team of the Week? Θα έχει τρεις άθλιους παίχτες, οπότε για να παίξεις δεν έχει νόημα. Ελπίζω να βάλουν όλους τους Team of the Season κάποια στιγμή στα packs. Δηλαδή, εντάξει, όπως και το είχαν κάνει και πέρυσι, για να έχει λίγο κόσμος, λίγα coins, να μπορεί να πάρει σχεδόν ό,τι θέλει. Και πιστεύω αυτό θα γίνει. Αυτό που δεν ξέρω είναι βέβαια τι θα γίνει με το market τώρα με την Ultimate Touch. Νομίζω πως Πέμπτη πρωί θα ανέβουνε, αλλά Παρασκευή θα κατέβουνε. Αυτό βέβαια θα το δούμε. Αλλά Κυριακή, παιδιά, ετοιμαστείτε για τρελό crash. Θα έχουμε ίσως από τα μεγαλύτερα crash στο FIFA 20. Εγώ προειδοποιώ ότι Κυριακή από το πρωί, μεσημέρι, οι τιμές θα φτάσουν σε σημεία που δεν τα έχετε ξαναδεί, γιατί είναι το τελευταίο Weekend League την άλλη Κυριακή. Πάμε σε αυτό βέβαια το Weekend League, το οποίο ήταν ένα full try hard γουλού. Ένα από τα πιο try hard Weekend League που έχω παίξει στη ζωή μου, ίσως και το πιο try hard. Ήταν try hard, παύλα δύσκολο, παύλα κακό gameplay. Είχε τρισάθλιο gameplay, πραγματικά. Ήταν σχεδόν unplayable Παρασκευή Σάββατο. Έπαιξα Παρασκευή Σάββατο 10 match. Φανταστείτε το πρώτο match που παίξα, το χάσα. Κατάντησα να κάνω την πρώτη δεκάδα από 9-1 που έκανα και κυνηγούσα και 10-0 να κάνω 7-3. Καταλαβαίνετε το πόσο κακό ρεκόρ είναι αυτό. Έκανα 7-3 στην πρώτη δεκάδα με αρκετή δυσκολία και μετά είχαν μείνει 20 match. Για Κυριακή βράδυ τα είχα αφήσει για να έχει καλύτερο gameplay και θα δείτε σε λίγο τι rank τερμάτισα. Επίσης βγήκε η League 1 Team of the Season. Μια πολύ όμορφη Team of the Season. Ίσως η δεύτερη καλύτερη είναι η EPL και η League 1. Βλέπετε εδώ κάποιες κάρτες που θέλω, ότι όλες αυτές όβγαινε και να μου βγάλει θα είμαι ευχαριστημένος, αλλά αυτούς τους τρεις και πέραν τριάδα φωτιά, Νεϊμάρ, Μπενιέντερ, Μπαμπέ, θα είμαι full ευχαριστημένος αν βγάλουμε έναν από αυτούς, το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάμε στην ομάδα. Η ομάδα είναι Game Gear Nage σε 4-2-3-1, έτσι. Τα tactics balanced όλα τα έχω. Δεν παίζουν κάποιο ρόλο. Αν τα έχετε όλα balanced, παίζει μια χαρά η ομάδα. Και γινόταν έτσι. 4-1-2-1-2 που δεν χρησιμοποίησα πάρα πολύ. Αλλά δεν ξέρω. Σε κάποια match μου ταιριάζει αυτό το 4-1-2-1-2. Το δοκίμασα σε κάποια match. Όταν δεν μπορούσα να παίξω από τα πλάγια, δοκιμάζω το 4-1-2-1-2. Και κάποιες φορές δουλεύει. Γι' αυτό πρέπει να τα έχω και τα δύο συστήματα, γιατί όταν δεν μπορώ να επιτεθώ από τα πλάγια, να πηγαίνω από τα strikers, δηλαδή είμαι από το κέντρο να επιτίθαμε μέτωπο προς μέτωπο με τους αμυντικούς. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το review της ομάδας. Αυτός ήταν ο πάγκος εδώ πέρα. Επίσης μια αλλαγή που έκανα στο τέλος ήταν αυτή εδώ, και πήγαινε ο Ριτσάλισον στα άκρα, striker ο Βάρντι, Cam Son. Μ' άρεσε περισσότερο αυτό, αλλά το έκανα στα τελευταία match. Κυρίως ήταν αυτό. Βέβαια ο Βάρντι, εντάξει, είναι άχρηστος σε θέμα σου, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Πάσες κάτι, πάσες και γύπτει στον τομέα της πάσας, είναι τρισάθλιος, αλλά εντάξει, ο Ριτσάλισον είναι ό,τι χειρότερο. Πάμε να ξεκινήσουμε βέβαια. Goalkeeper Van der Sar είναι ο δεύτερος καλύτερος τερματοφύλακας του παιχνιδιού, γιατί πρώτος είναι ξεκάθαρα ο Ter Stegen, χωρίς καμία αμφιβολία. Σε αυτό το Weekend League κατάλαβα γιατί ο Ter Stegen είναι ο πιο OP τερματοφύλακας στο FIFA 20. Πάρα πολύ καλός ο Van der Sar, πιστεύω τον αντιμετωπίζετε και πολλές φορές κι εσείς και έχετε καταλάβει τι είναι, γιατί εκτείνος μιλάμε. Πάμε στο δεξί back, τον Zambrota. Ο Zambrota, ο οποίος ήρθε ξανά στο δεξί μας back και δεν μου πολύ άρεσε, πολύ κακή δουλειά, άφηνε συνέχεια την άμυνα, ιδίως όταν είχαν οι αντίπαλοι τρομερούς παίχτες όπως ήταν ο Βίσκα ή ο Νεϊμάρ, δεν τους προλάβαινε, δεν τους έκοβε με τίποτα, έκανε κάποια κοψίματα, κλασικά ό,τι έκανε τόσο καιρό.
Τίποτα το διαφορετικό. Ο Άρνολντ είναι χιλιόμετρα καλύτερο. Αριστερό μπακ είχαμε την επιστροφή του Κίραν Τίρνη. Επίση να πω ότι μα στην ομάδα παίξα 19 λέει εδώ. Έπαιξα, έδωσα και ένα έφαγα και ένα disconnection. Και ευτυχώ που φάγα disconnection. Ούτε αλλιώ με έβγαλε μια ομαδάρα. Με πέταξε εκείνη την ώρα. Λέω, OK, είχε ο άλλο player of the month Neymar και παίζει να ήταν και το 100 παίχτη. Δεν ξέρω, είχε Eusebio Moments, κάτι τέτοια. Οπότε μάλλον θα ήταν και κανένα στο 100. Οπότε πάλι καλά. Ευτυχώ που με πέταξε και δεν του έδωσε και την νίκη του το 100. Γιατί να τυχαίνουμε με παίχτε που οι οποίοι αν ήταν το 100, έστω elite πιστεύω ήταν με βάση την ομάδα και με τα κόκκινά του. Αλλά γιατί τυχαίνω εγώ με έναν με παίχτη που πάει elite σίγουρα. Και εγώ δυσκολεύομαι να πάω elite. Δεν έχω βέβαια και την τρομερή ομάδα για να πάω στο elite σε σχέση με αυτού που έχουν αντιπάλοι μου. Κίραν Τίρνη. Για ακόμα μια φορά ήταν πολύ σταθερός. Βέβαια δεν ήταν τόσο καλός όσο είχα συνηθίσει στον Τίρνη. Τελικά ο Ερνάντες, παιδιά, τον έχω τώρα στο κλαμπ. Είναι το καλύτερο αριστερό μπακ. Τον χρησιμοποίησα λίγο, τον Ερνάντες από τη Μίλαν. Τρομερός, παιδιά. Πότε προλαβαίνει να πάει επίθεση, να γυρίσει, να κόψει. Δεν τα έχω ξαναδεί αυτό από αριστερό μπακ. Δυστυχώς δεν μπορούσε να μπει από τα link. Οπότε έβαλα τον Τίρνη. Ήταν πολύ ok. Ο σταθερός. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Να τον χαρακτηρίσω αλλιώς. Πάμε στα σκυλιά της κολάσεως. Το καλύτερο αμυντικό δίδυμο που έχω χρησιμοποιήσει στην ιστορία του FIFA. Είναι ο David. Ο λόγος για τον David Luiz και τον Sergio Ramos. Τι να λέμε, παιδιά. Εντάξει, Μιλιτάο. Δεν. Το παιδί δεν μου πολύ αρέσει εμένα. Είναι σκύλαρος, το ξέρω. Θα ξαναπροσπαθήσω να το δοκιμάσω στη θέση του Λουίζ, αλλά ο Λουίζ μετά από αυτό το Weekend League με έκανε να τον αγαπήσω ακόμη περισσότερο και μου έδειξε πόσο πολύ μου έλειπε, ρε παιδιά, αυτός ο παίχτης. Είναι σκύλος, είναι κτίνος, είναι σκυλί της κολάσεως πραγματικά. Φοβερός David Luiz, δεν περνάς με τίποτα. Ούτε με αίτηση δεν περνάς από τον Λουίζ, το ίδιο και με τον Ράμος. Φοβερή, φανταστείτε ότι ο Ράμος βγήκε για MVP σε κάποια μάτς. Για να δείτε τι δουλειά έκανε το παιδί. Μ' άρεσε πάρα πολύ το αμυντικό μου δίδυμο και δυστυχώς κάθε FIFA δεν έχουμε την τόσο τρομερή επίθεση, έχουμε την τρομερή άμυνα. Το έχουμε δει και σε άλλα FIFA αυτό. Οπότε αυτό ήταν το review για την άμυνα. Πάμε στο κέντρο. CDM ήταν ο Καντέ με το Χέντερσον. Εγκολό. Ο μπαμπάς Καντέ ήρθε στην πόλη του. Τρομερός, συγκλονιστικός, φοβερός και απίστευτος. Ενιγκολό Καντέ, παιδιά. Είναι ο παίχτης που θέλεις να έχεις στο κέντρο σου. Δηλαδή θες αυτή την κάρτα να την έχεις στο κέντρο σου. Πήρα την οδηγία ανωνυμία του, όπως βλέπετε εδώ, και όχι την gold, γιατί έχει κάποια upgrades, οπότε γιατί όχι. Φοβερή, φοβερή. Φοβερή κάρτα, παιδιά. Ο Ενιγκολό Καντέ είναι η αγαπημένη μου κάρτα στο κέντρο. Με φέτος. Με διαφορά πραγματικά. Ο Χέντερσον, εντάξει, ακόμα ένα καλό weekend league για τον Jordan Henderson, ο οποίος το μόνο stats είναι όλα full πράσινα στατιστικά του, εκτός από το heading access, το οποίο δεν έχει παίζει και κανένα ρόλο, όπως βλέπετε εδώ. Πολύ καλός ο Άγγλος. Εντάξει, δεν έκοβε αρκετά, δεν δημιουργούσε τόσο όσο περίμενα. Περίμενα περισσότερο από τον Jordan Henderson, δεν τα πρόσφερε. Εντάξει, ήταν και ένα δύσκολο Weekend League. Ελπίζω στα επόμενα και στα όσα απομένουν ακόμη Weekend League να προσφέρει. Πάμε στην επίθεση. Ας ξεκινήσουμε με το χειρότερο της επιθέσεως, ο οποίος είναι ο Σανέ. Τα έχετε ακούσει χίλιες φορές. Πρέπει να βάλει 4 γκολ, τίποτα. Πραγματικά. Δεν, ο Σανέ δεν τραβάει το παιδί, δεν ξέρει μπάλα. Τα stats είναι εικονικά. Είναι τα πιο iconic stats που έχω δει ποτέ. Εικονικά, πραγματικά, παιδιά, το 99 pace δεν είναι. Είναι 94. Να σας πω την αλήθεια, 94-92. Πώς τα νιώθω εγώ τα στατιστικά του. Το shooting του είναι 86. 85-86. Το passing του είναι 85. Το dribbling του είναι 87. Defending εντάξει και το physical εντάξει, να πούμε. Δεν είναι αυτή η κάρτα. Δεν τραβάει σαν να έχει την gold. Αν έχει την gold ή αν έχει αυτήν, πιστεύω δεν θα δει κάποια διαφορά.
Δεν υπάρχει διαφορά. Αν είχε ένα Wakefoot upgrade καλύτερο θα ήταν, αλλά τώρα 3 Wakefoot δεν είναι πια μέτα. Έχουμε επίσης βέβαια κι άλλον έναν με 3 Wakefoot, ο οποίος είναι ο Αντάμα, αλλά ο Αντάμα είναι η εξαίρεση του κανόνα. Είναι η εξαίρεση του κανόνα, παιδιά. Ο σκύλος, το σκύλι της κολάσεως, ο Αντάμα Τραωρέ. Τρομερό pace, με ωραίες κινήσεις, δεν μου άρεσε τόσο, αλλά okay. Πρόσφερε αυτά που ήθελα να προσφέρει ένας γρήγορος extreme. Αυτός είναι Αντάμα. Πάμε στον Ριτσάλισον. Δεν ξέρω, κάπως θα φύγει αυτός ο παίκτης στην ομάδα μου. Δεν μπορεί να στρίψει. Δεν ξέρει τι είναι, πως στρίβουμε ο Ριτσάλισον. Δεν ξέρω πως έμαθα αυτό το παιδί μπάλα, αλλά είναι ό,τι χειρότερο έχω χρησιμοποιήσει στη ζωή μου. Έχει 90 agility, 83 balance. Ο Σον με 94 agility, 83 balance. Δεν λέω αυτός ότι στρίβει full, αλλά είναι τέρμα καλύτερος ο Σονάλντο. Τι να λέμε, παιδιά, εδώ το παιδί τα βλέπετε, 19 πείτε 17 match, 22 goal, σαν καμ παρακαλώ. Φοβερός, τρομερός, Σονόπουλος. Ο Σονάκης ο Σονόπουλος είναι αυτός, παιδιά, κουβάλισε, πραγματικά κουβάλισε. Ευχαριστίες να έχεις την ομάδα σου ένα τέτοιο παίχτη. Πλήρωσα 1,50, τώρα έχει πέσει 1 εκατομμύριο, έχει πέσει 90.000, πιστεύω θα ανέβει. Ήθελα να δοκιμάσω Σον, ήθελα να δοκιμάσω μια ακραία κάρτα, ήμουν ανάμεσα σε Σον και τη Μοδή Γερμανέ, πήγα για Σον. Αν με ρωτήσετε αν απέδωσα αυτά που περίμενα, θα πω περίμενα και λίγο καλύτερα, αλλά οκ, okay, πώς να καταλάβεις σε ένα τόσο tryhard και laggy γουλού. Όπως είπα, μ' άρεσε και αυτό εδώ που έκανα και μάλλον έτσι θα παίξουμε κανένα rivals μέχρι να βγουν τα rewards την Πέμπτη. Όπως είδατε, επίσης να σας ενημερώσω ότι έβγαλα και ένα Devry από ένα upgrade pack της Serie A και σήμερα θα έχουμε τα 81 συν 81 νομίζω θα είναι. Όταν θα βγει το βίντεο θα έχουν βγει νομίζω 81 συν League One upgrade. Αυτός είναι ο στόχος με την ομάδα του την άλλη φορά. Ίσως αντί του Γκεγέ να βάλω Σιπριέν. Αυτό θα το δούμε αν θα μ' αρέσει ο Γκεγέ. Και η επόμενη ομάδα θα παίζει κάμου ο Ντεπάι. Ελπίζω το 3 Wakefoot να μην φανεί τόσο. Ευτυχώς έχει δεξί πόδι. Φαίνεται πολύ σκύλερο ο Ντεπάι. Ωραία σου, το ωραίο. Τα έχει όλα. Τα έχει όλα, έχει όλο το πακέτο. Ο Σιμέν φαίνεται να είναι fork τρομερός, αλλά είναι πολύ ψηλός. Όταν τον έχω αντιμετωπίσει τη Future Stars του μου έχει ξεσκίσει, οπότε φανταστείτε αυτήν. Θέλω να τον δοκιμάσω, αλλιώς θα μπει ένας Μπενιεντεράκος ωραίος εδώ και θα είναι όλα GG. Ο οποίος Μπενιέντερ, να σχολιάσω πριν για τις αλλαγές, ήταν ο Ράφα, ήταν ο Μπενιέντερ. Οι δύο αλλαγές, οι κυριότερες αλλαγές, οι οποίοι ξεφτύλισαν κόσμο, έτσι. Μπαμπαντέρ, μπαμπάς όλων. Μου πήρε μάτς μόνος αυτό το παιδί. Φοβερός. Ράφα επίσης πολύ ωραίος. Έμπαινε, έτρεχε, τρεχαντήρι, πολύ γρήγορος. Ωραία τρίπλα, φοβερός. Αυτήν την ομάδα έχω πολύ hype να την κάνω. Ειδικά αυτή η κάρτα είναι πάρα πολύ φτηνή. Πηγαίνετε, αγοράστε την αν μπορείτε και βάλτε την ομάδα σε αυτό το παιχταρά. Θέλω να πάρω και τον Γκνάμπρι που με πετσόκοψε το γουλού. Τον Ντακώστα, ο οποίος πετσοκόβει πίσω. Θέλω να δοκιμάσω και αυτό το αριστερό back, το οποίο έχει τραυματισμένο dribbling. Και θέλω να δοκιμάσω και το τρίπο εδώ. Δηλαδή έχω hype για να φτιάξω αυτήν την ομάδα, ελπίζω κάτι να βάλουμε από τα, τουλάχιστον από τα rewards, τι να πω. Οπότε ναι, Σονόπουλος FC, κάναμε ένα 29, ένα τίμιο 29, στο οποίο εγώ περίμενα ότι δεν θα φτάνα, με δυσκολία θα φτάνα gold 2. Πάντως εγώ χαλάρωσα, έπαιξα, είχα χάσει αρκετά match, μπορώ να πω, συνεχόμενα. Είχα χάσει 3 συνεχόμενα, είχα 11-6 φανταστείτε και το 11-6 το έκανα, πώς το έκανα, δεν θυμάμαι, πάντως πήρα, το έκανα 17-6 νομίζω, ναι 17-6 το έκανα, πήρα πολλές συνεχόμενες μετά νίκες, μετά χάσαμε επειδή είχαμε κακό matchmaking, και τα άλλα πάει λέγοντας. Αυτό ήταν, ήταν ίσως το πιο tryhard Willow. Θα δούμε και το επόμενο που είναι η Ultimate Touch. Ελπίζουμε ένα Elite.
Το επόμενο γουλού δεν το βλέπω βέβαια να γίνεται πραγματικότητα. Πάντως με την ομάδα που έχω πιστεύω δεν μπορώ να φτάσω. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Όπως ξέρετε, έχουν βγει και θα βγουν και τα λιγκένα, αν το βλέπετε πριν βγουν τα λιγκένα upgrades ή αυτό το βλέπετε μετά. Και θα έχουν full hype, παιδιά. Επίσης θέλω να σχολιάσω το Cyprien. Φοβερή κάρτα. Λογικά θα τον κάνω κάποια στιγμή. Έχει βγάλει ακραίες κάρτες η Alan και η Cyprien. Φοβερές. Επίσης έχει βγάλει το Moira και είναι ό,τι πιο overpriced έχω δει στη ζωή μου προσωπικά. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν αξίζει, παιδιά. Δεν αξίζει με καμία. Τι 85 πάσα. Εγώ, όπως έχω καταλάβει τον παίχτη, αυτό δεν μπορεί να πασάρει. Ωραίο dribbling, ok. Pace, ok, εντάξει. Δεν είναι 98, αυτό νομίζω είναι 96 pace. Shooting, φαίνεται σουτάρα στα στατιστικά. Έχει πάρει και το weak foot upgrade, αλλά δεν αξίζει ένα μύριο. Δεν αξίζει σε καμία ένα μύριο. Αλλά τέλος πάντων, αν έχει τον πολλακόνηση, κάντε τον. Θα είναι τουλάχιστον fun to play, πιστεύω. Οπότε φτάνει και αυτό το βίντεο στο τέλος του. Συγγνώμη που καθυστέρησα να ανέβουν τα rewards που είδατε πριν από λίγο. Δεν είχα hype να τα ανεβάσω. Καθόλου ήταν τρελός κουβάς. Οπότε ναι. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αφήστε ένα like, ένα subscribe, ένα share να μοιραστείτε με τους φίλους σας. Και θα σας έχω ενήμερος, ανεβάσω κάποιο βιντεάκι, αν βγάλω κάποιο νέο touch. Οπότε, για χαρά.